Ξέρουμε όλοι ότι δώσαμε μια δύσκολη μάχη, τη δίμηνη οικονομική εξόρμηση, η οποία έκλεισε με επιτυχία και με την υπερκάλυψη του πανελλαδικού πλάνου κατά 125,09%. Επίσης, ελπιδοφόρο είναι ότι η κομμουνιστική νεολαία υπερκάλυψε το πλάνο της κατά 134,31%. Για τη φετινή οικονομική εξόρμηση έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η επιτυχία, γιατί οι κομματικές οργανώσεις έδωσαν τη μάχη ταυτόχρονα αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πριν μερικούς μήνες, που είχαν πάρα πολλά έξοδα και βεβαίως κάναν και τότε αντίστοιχη οικονομική δουλειά. Η επιτυχία αυτής και αυτής της εξόρμησης για μια ακόμα χρονιά επιβεβαιώνει τη μεγάλη σημασία των ισχυρών, των ακατάλληλων δεσμών που έχει σφυριλατήσει το κόμμα μας με τα εργατικά λαϊκά στρώματα, τη νεολαία, σε όλη αυτή την πολύχρονη ζωή και δράση του. Οι εργαζόμενοι, παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας αντιλαϊκής πολιτικής, ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά σε αυτό το κάλεσμα για την ενίσχυση του κόμματος. Η συμμετοχή των μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, η συμμετοχή των φίλων, των οπαδών, ανθρώπων που συμπορεύονται μαζί μας, δείχνει μια δυνατή συστράτευση, αναγκαία για την επιτυχία οπωσδήποτε κάθε μάχης, όχι μόνο της μάχης της εξόρμησης. Η επίθεση που δέχεται το κόμμα μας για τα οικονομικά του έχει στόχο να μειώσει ακριβώς αυτούς τους δεσμούς του κόμματος με το λαό. Όσα και να κάνουν το αστικό κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής, με υλοποιώντας διάφορους αντιδραστικούς νόμους που έχουν περάσει, με απειλές που δεχόμαστε για επιβολές προστίμων, τελικά ο λαός μας με την πρωτοπόρα δράση του κόμματος δεν θα μπορέσει να σταματήσει να ενισχύει το κόμμα μας. Θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερο μία αυτή την πολύχρονη σχέση με τους οπαδούς, τους φίλους, οι οποίοι και στις πιο δύσκολες συνθήκες ενίσχυαν και συνεχίζουν και σήμερα να ενισχύουν το κόμμα και μέσω των εξορμήσεων. Αυτή η πολύχρονη σχέση πολιτικών, ιδεολογικών, αγωνιστικών δεσμών, που σε πολλές περιπτώσεις στην ιστορία μας δέθηκαν με αίμα, δεν θα μπορέσουν να τη σπάσουν, δεν θα μπορέσουν να την υπονομεύσουν, όσους νόμους και αν ψηφίσουν, όσα εμπόδια και αν προσπαθήσουν να βάλουν τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα. Όσο ενισχύεται οικονομικά το κόμμα, τόσο πιο δυνατή θα γίνεται η φωνή της εργατικής τάξης των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Η ενίσχυση του κόμματος είναι μεγάλη συμβολή για να δυναμώνει και η εκλαΐκευση, η δουλειά που κάνουμε στο διεθνές κίνημα για τις θέσεις μας, για το σοσιαλισμό, κομμουνισμό, ενάντια στον καπιταλισμό, για να κερδίζει έδαφος ο προλεταριακός διεθνισμός, η αλληλεγγύη, η διεθνιστική ανάμεσα στους αγωνιζόμενους λαούς. Σύμφωνα με τα συνδυασμένα κριτήρια που τα είχαμε δημοσιεύσει, που αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, σε αυτή την άμυλα διακρίθηκαν οι εξής οργανώσεις. Θα τις λέω με τη σειρά και να έρχονται οι σύντροφοι να παραλαμβάνουν και τα βραβεία της άμυλας. Στην πρώτη θέση τερμάτισε η Κομματική Επιτροπή των Οργανώσεων του Εξωτερικού, φτάνοντας στο 179,12%. Παίρνει βραβείο τη σημαία του κόμματος. Ένα αντίγραφο από πίνακα του Γιάννη Ρίτσου και τεχνικό εξοπλισμό αξίας 4.000 ευρώ.
επειδή έρχονται από μακριά, ήρθε πολυμελής αντιπροσωπεία. Είναι η γραμματής των τομεακών οργανώσεων. Στη δεύτερη θέση έφτασε η Κομματική Επιτροπή των Οργανώσεων του Αιγαίου με 159,34%. Παίρνει ένα αντίγραφο από έργο της Βάσος Κατράκη και τεχνικό επίσης εξοπλισμό 4.000. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Επιτροπή Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με 146,34%. Παίρνει ένα αντίγραφο από πίνακα του Δημήτρη Κατσικογιάννη και τεχνικό εξοπλισμό 4.000. Λοιπόν, την επόμενη φορά να παραδειγματιστούν και οι άλλες οργανώσεις για να φάνε χειροκρότημα.